Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super Big. Έχω κοντά μου, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη. Καλησπέρα, κύριε Κυπριώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Χωρίτο. Γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Αύριο, κύριε Κυπριώτη, και γι' αυτό βρίσκεστε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή, έχετε εκδήλωση ως ΕΠΑΜ, μια εκδήλωση για τα εθνικά μας θέματα και όχι μόνον 8 η ώρα. Το απόγευμα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Πείτε μου, παρακαλώ, ποιο είναι ουσιαστικά το θέμα και τι θα αναλύσετε. Θα είναι και ο Φώτης Λεπίδας ο πατρινός δικηγόρος για να δώσετε και τη νομική υπόσταση στα θέματά σας που μέλετε να αναπτύξετε. Για πείτε μου. Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, τα εθνικά θέματα βρίσκονται σε μια έξαρση αυτή την περίοδο και όχι μόνο αυτή την περίοδο, μπορώ να πω από το 2017 και το 2018 και δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι που φαίνεται λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας. Αυτό που δεν φαίνεται όμως και έχει υψίστη σημασία είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο γεωπολιτικών ανακατατάξεων που ξεκινάνε από την Ουκρανία και τελειώνει στην Κίνα ενδιάμεσα μέσα από την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα είναι η πύλη μέσα σε αυτή την ανακατάταξη. Αυτό όμως απαιτεί να δεις ποιο είναι το μέλλον όπως εξελίσσεται και δυστυχώς δεν φαίνεται να μην το έχει αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία ή το πολιτικό κατεστημένο, αν θέλετε, του τόπου. Δυστυχώς η επιθετικότητα της Τουρκίας είναι εκείνη που μας έχει εγκλωβίσει και δεν μπορούμε να δούμε πέραν από τα σύνορά μας. Πράγμα το οποίο ο Ερντογάν μπορεί και το βλέπει. Άρα, να πω σε αυτό το σημείο για να δώσουν και τη δέουσα προσοχή οι τηλεθεατές, είστε και στρατηγός αναποστρατεία. Δηλαδή, ουσιαστικά, κύριε Κυπριώτη, έχετε εκ των έσω μια βαθιά γνώση το πώς λειτουργεί το θέμα της εθνικής άμυνας και όχι μόνο. Για πείτε μου. Βεβαίως. Και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που απασχολεί τον κόσμο, που φοβίζει τον κόσμο, διότι κακά τα ψέματα, μία όξυνση ή ένα επεισόδιο που ξεκινάει από ένα θερμό, αλλά μπορεί να καταλήξει σε έναν πιο γενικευμένο πόλεμο, είναι κάτι που ο καθένας, ο κάθε νοικοκυρέος, ο κάθε νεαρός, ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο το φοβάται. Πρέπει λοιπόν να είναι καλά ενημερωμένος για να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτόν τον φόβο του. Και δυστυχώς, για να βγάλεις τον φόβο, πρέπει να έχεις ενημέρωση. Η ενημέρωση η οποία πρέπει να έρχεται, οφείλει να την κάνει το επίσημο κράτος, οι θεσμοί του δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως πρέπει. Και έτσι πέφτουμε σε αψιμαχίες, σε λόγια από εδώ, λόγια από εκεί και επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα. Τόσο με την ιδιότητά σας ως στρατηγός αναποστρατεία και ως στέλεχος, ως γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Ποια η θέση σας επ' αυτό, να φτάσουμε στο διατάφτα, διότι η κριτική διατάφτα θα μας πει κανείς, κύριε Κυπριώτη, είναι εύκολη. Mm-hmm. Το να έχεις λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν είναι εκείνες που ζητάει ο κόσμος να μάθει τι πρέπει να κάνουμε. Ποια, τι θα πείτε αυτό αύριο λοιπόν. Αυτό που δεν γίνεται και δεν κάνει, βεβαίως δεν θα πω όλο το τι θα σε πούμε. Σε καμία των περιπτώσεων, για να έρθει και ο κόσμος. Να αφήσουμε τον κόσμο να έρθει να ακούσει και να προβληματίσει. Μέγαρο λόγο και τέχνης 8. Και να γίνει το διάλογος που χρειάζεται, αλλά εκείνο το οποίο δεν έχουμε καταλάβει. Και τώρα με ένα μικρό παράδειγμα θα το δώσω, είναι η λεγόμενη αποτροπή και μακριά ο κατευνασμός. Δηλαδή, κατευνασμός είναι το χάιδεμα που γίνεται χρόνια τώρα προς την αντίπαλο, προς την γείτονα Τουρκία, την σύμμαχο εντός εισαγωγικών Τουρκία, είναι ένας κατευνασμός που γίνεται συνεχώς, μην τυχόν της ταράξουμε τα νερά και ξεχνάμε την αποτροπή που είναι εκείνο που της δημιουργεί το πρόβλημα αν γνωρίζει. Ότι εάν τι σημαίνει για να καταλάβει, κοντρό, ναι. Τι σημαίνει τώρα. Τι σημαίνει αποτροπή για να το αποκωδικοποιήσουμε. Το εξής, αν εγώ πάω στο χωράφι του γείτονα και τον ενοχλώ και εκείνος δεν δίνει σημασία ή με καλοπιάνει από εδώ και από εκεί, θα έρθει σε κάποια στιγμή που θα μου πάρει και το οικόπεδο. Τι πρέπει να κάνω τώρα. Αυτό πολύ απλά που έκανε, αν θέλετε, η φρουρά του Καστελορίζου τη στιγμή που ήρθε το τουρκικό ελικόπτερο και πέρασε και πήγε να περάσει και πάνω από τον νησί. Ωστόσο, τι έκανε, πολύ απλά. Έστειλε τροχιοδεικτικά
και βεβαίως απετράπει κάτι που πήγε να γίνει πιο χοντρό. Το λέω τόσο αυτό πολύ είναι απλά. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Δηλαδή είναι υπάρχει κεντρική εντολή σε ό,τι αφορά τα σύνορά μας, τόσο στο στρατό μας, όσο και στην αεροπορία μας, ότι εις περίπτωση παραβίασης υπάρχει η λεγόμενη αναχέτηση, η λεγόμενη παρέμβαση. Άλλο αυτό και άλλο η εν γέννη εθνική πολιτική. Εμείς, κύριε Κυπριώτη, και πρέπει να σας θυμίσω, είμεθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν μπορεί να αντιδρούμε κατά το δοκούν, όπως μας θυμηθεί. Χρειάζεται όλο τούτο να λειτουργεί, υποτίθεται, με μια συνολική πολύ και συλλογική απόφαση. Το φυλάκιο δεν ενήργησε κατά το δοκούν και έτσι όπως του ήρθε. Ενήργησε βάσει των εντολών και των εθνικών κανόνων εμπλοκής, οι οποίοι υπάρχουν, η αποδέσμευση ή μη αποδέσμευση. Για πέστε μου όμως, όχι εσείς φυσικά, το ερώτημα βάζω ρητορικό, ρητορικό. Πώς αντέδρασε η Γάβδος, το σκάφος του λιμενικού, όταν διεμβολίστηκε? Για να δούμε το αντίθετο τώρα. Τα μάζεψε και έφυγε. Αυτή την εντολή είχε, έτσι έπρεπε να δράσει. Αν έδρασε έτσι, είναι σίγουρο ότι δεν έδρασε φυσιολογικά και όπως προβλέπετε. Διότι είναι σαν τον σκοπό που δέχεται ένα πυρό και κάθεται και ακούει ή τα μαζεύει και φεύγει. Βλέπετε λοιπόν μια αντιδιαστολή. Αυτό είναι στην γενικότερη πολιτική. Για να φτάσουμε σε έναν πόλεμο, δεν φτάνουμε έτσι στα καλά καθούμενα. Περνάμε από πολλά στάδια. Το κυριότερο στάδιο λοιπόν που προβλέπει η πολιτική εθνικής άμυνας, που προβλέπουν τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια, η διαφύλαξη των συμφερόντων, έχει ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο, που λέγεται αποτροπή. Αυτό που εσείς είπα, υπήρξατε επί Μακρόν στρατηγός. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι και ζήτημα ελληνοτουρκικών σχέσεων τα περισσότερα από όσα έχουν λάβει η χώρα. Παίζονται παιχνίδια, όπως προείπατε, σε παγκόσμιο επίπεδο με τις λεγόμενες υπερδυνάμεις, οι οποίες είναι και πολλές πλέον, δεν είναι δύο. Και η Ελλάδα είναι στη μέση, λόγω του ότι έχουμε και αυτή την ατυχία ή την τύχη, αν το θέλετε. Να έχουμε τέτοιο γείτονα. Τέτοιο γείτονα και να βρισκόμαστε σε αυτό το γεωγραφικό σημείο που είναι καθοριστικό, είναι η πύλη προς τη Δύση ή ανάποδα προς την Ανατολή. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάρα σε ό,τι πολλά αφορά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Είναι πράγματα, πρώτα απ' όλα, να καθορίσουμε, να δούμε ποιο είναι το όραμα της χώρας. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο της χώρας. Γιατί εγώ και ο κόσμος όλος, αυτό που αντιλαμβάνεται τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Μνημονίου, αυτό που αντιλαμβάνεται είναι πώς θα ξεπληρώσουν την επόμενη. Πάμε και μια λέξη να πούμε για το δεύτερο θέμα το που δεύτερο θα αναπτύξετε αύριο, πολύ σύντομα. Αυτό θα το αναπτύξει ο κύριος Λεπίδας, διδάκτορας, όπως είπα, της νομικής, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα και λόγω και της ημέρας αύριο. Μην ξεχνάμε ότι είναι 21η Απριλίου αύριο. 51 χρόνια. Η δικτατορία μπήκε στο γύψο. Τώρα η δημοκρατία βρίσκεται σε αδρανοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι νόμοι όλοι οι οποίοι υπήρχαν σε αυτό το δημοκρατικό κράτος, το δημοκρατικό πολίτευμα που είχαμε, τους ξεχάσαμε. Ήρθε καινούριο δικαιακό σύστημα, το οποίο επέβαλαν οι δανειστές. Και πώς το επέβαλαν? Μέσω των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, τα οποία είναι παράνομα. Γιατί είναι παράνομα, θα το αναπτύξουμε πολύ αναλυτικά αύριο, διότι δεν έχουν ποτέ υπογραφεί δια νόμου από την Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Κυπριώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Υπενθυμίζω αύριο 8 η ώρα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης τα δύο θέματα που είπαμε. Για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εγώ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.